Ναι, γνώμη νοητητών, ματρών αφαίρουσα, πίστην την εν Θεών, ασύλων έσωσα. Μη βουλωθήσα την ψυχή Εβραίων τη απεινία, όθεν αριστεύσασα και των δόλιων κτίνασα. Μυστικός νεν ύμφευσε το δεσπότη της κτήσεως, αυτόν ουν εκτενός εκδισώπη πάσης ημάς ρισθήνε βλάβης. 27 Μαρτίου. Ματρώνης μάρτυρος της εν Θεσσαλονίκη, Φιλητού και Λυδίας και των τέκνων Μακεδόνος και Θεοπρεπίου, Κρονίδου, Αμφιλοχίου, Ιωάννου και Βαρουχίου των μαρτύρων, Κήρυκος και Ευτυχίου των Οσίων, Παύλου Επισκόπου Κορίνθου. Η Αγία Μάρτης Ματρώνα, η εν Θεσσαλονίκη, έζησε στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και ήταν υπηρέτρια στο σπίτι ενός ανωτέρου αξιωματούχου Εβραίου στην Θεσσαλονίκη. Αυτός ήταν παντρεμένος με μία επίσης Εβραία, την Παντήλα. Η Ματρώνα, χωρίς να το γνωρίζουν οι κύριοι της, έγινε χριστιανή. Το γεγονός αυτό έμεινε κρυφό για πολύ καιρό, διότι εκτελούσε με ακρίβεια την υπηρεσία της και είχε την ευμένεια της κυρίας της. Με τον καιρό όμως αποκαλύφθηκε. Ενώ η Εβραία κυρία πήγαινε στην συναγωγή, η Ματρώνα, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία, εκτελούσε τα θρησκευτικά της καθήκοντα στην χριστιανική εκκλησία. Την κατασκόπευσαν όμως οι άλλες υπηρέτριες και την παρέδωσαν στην Παντήλα. Η σκληρή Εβραία την κάλεσε να της πει αν όλα αυτά αληθεύουν. Η Ματρώνα ομολογεί την πίστη της και κακοποιείται άγρια από την Παντήλα. Χωρίς καμία μνησικακία, η Ματρώνα ομολογεί και πάλι τον Ιησούν Χριστόν των Εσταυρωμένων. Τότε η Παντήλα με περισσότερη ομότητα την χτυπά με τα μαστίγια και την ρίχνει στην φυλακή. Εκεί μέσα η Ματρώνα παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό.